συνάδελφοι, η επιστροφή στην κανονικότητα που όλοι ακούγαμε είναι ήδη εδώ. Το καθαρό αέρα που περιμέναμε να αναπνεύσουμε βγάζοντας τη μάσκα έρχεται να μας στερήσει η δουλειά που επιμένει η κυβέρνηση να ασκήσει στους απασχολούμενους. Το τρίπτυχο χρέα, δουλειές, δουλειά της Κυριακής που στοχευμένα βάζει όψα εκφράζει το μέλλον που περιμένει όλους οι μικροεπαγγελματίες την ίδια ώρα που ετοιμάζονται για άλλη μια φορά να μοιράσουν ζεστό κρίμα στους επιχειρηματικούς ομίλους μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Ήταν άλλωστε αναμενόμενο, συνάδελφοι. Δείτε με τι πείσμα υπερασπίστηκε η κυβέρνηση στους κλινικάρχες αρνούμε να τους επιτάξει την περίοδο της αποκορύφωσης της πανδημίας με ό,τι επιπτώσει και αυτό στην επιβάρηση δημόσιας υγείας στην άξιο θανάτου. Και τώρα, για άλλη μια φορά, καλούμαστε εμείς να πληρώσουμε τα σπασμένα και σε επιπτώσει στην οικονομία τα χρέη που διωκόθηκαν από τα λεπτά lockdown. Και θα πετύσει συνάδελφοι μέχρι το τελευταίο σένα. Ο νέος τοποθετικός νόμος δεν αφήνει περιθώρια για εμφορίες. Η Ομοσπονδία μας κερδίζει τη σημερινή πρωτοβουλία της όψης. Κερδίζουμε και όλους τους συναδέλφους που παρά το σημερινό κάψιμο να είναι εδώ. Είναι εδώ παρά και ενάντια το κλίμα συμβιβασμού που καλλιεργούν οι συνδικαλιστικές ηγεσίες στην ΚΕΣΕΒΕ, που το τελευταίο διάστημα, για παράδειγμα, προχωρούν στις σκέψεις με δημοτικές ομοσπονδίες και τα σωματεία τους, ώστε να αναλύσουν τον νέο τοποθετικό νόμο. Ακολουθούν συνάδελφοι τη συνήθεια τακτική, δηλαδή ο τοποθετικός νόμος είναι πλέον νόμος του κράτους, είναι δεδομένο, δεν αλλάζει. Τον αποδεχόμαστε και πάμε να δούμε τα νέα δεδομένα που φέρουν. Συγκοντάρουν με αυτόν τον τρόπο δηλαδή την κυβέρνηση να στερεί δικαιώματα των απασχολούμενων. Δεν έκαναν τίποτα το προηγούμενο διάστημα να προτρέψουν τις αντιλαϊκές εξελίξεις. Από την άλλη, εμείς βάζουμε στο επίπεδο τις πραγματικές μας ανάγκες. Αντιπαλεύουμε την πολιτική της κυβέρνησης. Λέμε κανένα σπίτι σε αρχαία τραπεζίτη και καλούμε όλο το λαό να αναδείξει τη σωματεία του και να περαστεί το γιος του, την περιουσία του. Γιατί δεν ευθύνεται αυτός για τα χρέη που υποκτώθηκαν, αλλά οι πολιτικές ενίσχυσης των μονοπωλίων ενάντια των μικρών ΕΠΕ. Αυτό είναι το κλίμα που το σημερινό συναντήριο θέλει να περάσει. Της αγωνιστικής διεκδίκησης, της συλλογικής πάλης, ως μόνη διεξόδου και η πραγματικότητα που φέρνει η επιστροφή στην κανονικότητα. Στο ίδιο κλίμα συνάδελφοι κινείται και η δική μας ομοσπονδία το προηγούμενο διάστημα. Με την παράσταση διαμαρτυρίας 14 έκτους του Υπουργείου Εργασίας, διεκδικήσαμε την αναπλήρωση του καμπίνου εισοδήματός μας από την πρώτη μέρα σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος. Δώσαμε με αυτόν τον τρόπο το πρώτο έγγραμμα ώστε να ανοίξει το ζήτημα της κοινωνικής ασφάλειας της δημόσιας υγείας πλατιά σε όλες τις καταστάσεις των οργανώσεων που ασχολούμαστε. Μια πρώτη διακίνηση του ψηφίσματος υπέγραψαν 6 ομοσπονδίες 25 σωματεία και ήδη εκτός αυτής της πίεσης καταφέραμε να ακουστούμε από την κοινωνία. Θα συζητήσουμε τα αιτήματά μας στο πλαίσιο της κουβέντας του ανοίγου για την ενοποίηση των παραγωγών του ΕΕ. Δεν έχουμε όμως αυτά πάρει στην άλλη. Γνωρίζουμε καλά την πολιτική συμπεριφορά. Βλέπουμε και το νέο ασφαλιστικό που μεταφέρει τη σύνταξη επένδυση και ατομική υπόθεση. Το ίδιο Υπουργείο είναι αυτό που το φέρνει στη συζήτηση. Και γι' αυτό θα επανέλθουμε το επόμενο διάστημα πιο μαζικά με περισσότερου συνδικαλιστικού χωρί να υπογράφουν το ψήφισμά μα, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουν να μπουν στο προσκήνιο οι δικέ μα ανάγκε. Οπότε συνεχίζουμε στον δρόμο που έχουμε παράξει και είμαστε σίγουροι ότι θα νικήσουμε.